έχουμε επιτοπιεστήριο. Η συζήτηση είναι ζωηρή ακόμα και όταν έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά από τα μηνύματα, Μάκη, πριν πάμε στους καλεσμένους μας. Από το Χαλάνδριο, φίλος, λέει: ποια είναι η προσφορά των βιομηχάνων στην ελληνική κρίση? Εγώ νομίζω ότι γενικώς είναι λίγο ισοπεδωτικό αυτό. Ναι, γιατί έχουν επένδυση. Οι βιομηχανίες, δεν ξέρουμε ποιες βιομηχανίες έχουν μείνει και πριν. Όπως είναι η βιομηχανία για το μαγαζί, το μικρομεσαίο. Ναι, δηλαδή μην είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί. Μπορεί να κερδίσουν περισσότερα, όμως δεν είναι δουλειά. Να υπάρχει έλογος φορολογικός. Ακριβώς, όπως το λες, ναι, και αλλιώς δεν υπάρχει δουλειά. Αν δεν υπάρχει κοινωνία, καμία μπορεί να μην υπάρχει βιομηχανία. Και εργάτες να δάνουν. Λοιπόν, οι καλεσμένες λέει τι ακριβώς θέλουν να μας πούν, λέει, και ειδικά ο κ. Πλεύρης. Θα μας πει ο κ. Πλεύρης σε λίγο, φίλος από την Λύκια, μισό λεπτάκι. Λέει από τη Γερμανία, ένας φίλος, εμένα με θεωρείται προδότη. Εγώ τα τελευταία μου λεφτά τα έβγαλα σήμερα από τις ελληνικές τράπεζες και τα έβαλα κάτω από το μαξιλάρι της μάνας μου. Τα έβγαλε γιατί δεν αισθάνεται σιγουριά. Είναι λάθος που χρησιμοποιεί τη λέξη προδότη. Κανείς δεν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Δικαίωμα του καθενός είναι και επιλογή του. Απλώς όταν σπρώχνεται στην κατεύθυνση αυτή, δεν είναι σωστό. Άλλος φίλος του Δομοσχάτου ρωτάει αν πιστεύουμε ότι πρέπει να βγει η χώρα από το ευρώ. Ο καθένας έχει την άποψή του στο θέμα αυτό. Ο κ. Λαπαβίτσας στη δική του. Και τα υπόλοιπα τώρα θα τα πούμε στην συνέχεια. Να πάμε στον κ. Λάπα. Μας είπατε ότι εσείς δεν συμφωνείτε με την άποψη του κ. Λαπαβίτσα. Όχι, βεβαίως. Για έξοδο από το ευρώ, για επιστροφή στη δραχμή. Είπε με λίγα λόγια ότι σε δελτίο είναι και αυτό που ζούμε τώρα, αυτή την περίοδο, είναι δελτίο. Και εγώ δεν συμφωνώ, αλλά το σημασία είναι η δική μου άποψη, η δική σας. Και δυσκολεύει νομίζω αυτή την ιστορία. Ουσιαστικά. Δυσκολεύει και την ιστορία. Κοιτάξτε, κύριε Ξενάκη, και προεκλογικά και μετεκλογικά, από τα πιο υπεύθυνα χείλη, τα χείλη του Πρωθυπουργού της χώρας. Και από τα όργανα και τα κομματικά και την κομματική ομάδα, ποτέ δεν ελέγχθη ότι είναι απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ή της κυβέρνησης, η επίσημη άποψη, έξοδος από το ευρώ. Ναι. Και για πολιτικούς ή οικονομικούς λόγους. Και όχι μόνο. Ο Πρωθυπουργός της χώρας επικαλέστηκε ακόμα και γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς λόγους που επιβάλλει να είμαστε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ποια οικογένεια όμως, αυτή που μπορεί να υπάρχει μια οικογένεια δημοκρατίας, αλληλεγγύης, αλληλοϋποστήριξης και υποβοήθησης να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να αποστασιάσουν. Να κατακτήσουν. Να κάθε χώρα. Ασφαλώς. Που αυτό το έχουν ξεχάσει. Ασφαλώς. Και να κατακτήσουμε ένα μέσο όρο δημοκρατίας, βιωτικού επίπεδου. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Και νομίζω ότι είναι και άκερα απόψη χρόνο. Τον κύριο Παπαβίτσα, εγώ το σέβομαι επιρροής, ένας μεγάλος, πολύ σοβαρός επιστήμονας. Αυτές οι απόψεις του είναι γνωστές, τις διατυπώνει δημοσίως σε κάθε εταιρεία. Η συγκυρία όμως. Ναι. Πώς λέγαμε εδώ στον Άρα ότι έχει συγκυρία. Η συγκυρία δεν νομίζω ότι καλύτερο σήμερα να λέμε ότι μπορεί να υπάρξει έξοδος και δελτίο. Δεν βοηθάει. Υπάρχουν και άλλες φωνές από το αριστερό ρεύμα που συγκυρίζουν ο Λεωτσάρκος. Κύριος. Ο κύριος Λεωτσάκος, ότι δεν είναι. Είναι τη ίδια άποψη με τον Κώστα τον Λαπαβίτσα. Εκεί δεν μιλάνε για. Εντάξει, να φύγουμε από το ευρώ. Όχι, ο Στάθης Λεωτσάκος λέει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις κόκκινες γραμμές μας, όπως διατυπώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, και να μην κάνουμε πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Όμως εδώ κοιτάξτε τώρα ποιο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη και ο Πρωθυπουργός, κύριε Κουρίου και κύριε Ξενάκη, έκανε πάρα πολλές υποχωρήσεις. Έχει βγει πάρα πολύ νερό στο πράσινο. Σε σχέση με πρόκληση, μέχρι εκεί όμως που υπάρχει ένα όριο που θα μας διαφοροποιεί από τους προηγούμενους. Από τους προηγούμενους, κύριε Πουλή. Ότι η χθεσινή αυτή ομάδα ήταν πεσμένη τόνη. Πεσμένη τόνη. Έχουν διπλή ανάγνωση. Πρώτον, αυτό που λέτε. Ότι... Και δεύτερον, ήταν ότι ενδόμεχα σε πολιτικό επίπεδο δεν υπήρχε διαφωνία από τον πρωθυπουργικό λόγο, κύριε Πουλή. Αποδέχτηκαν στο σύνολό τους οι βουλευτές ότι η εκφώνηση, η εκφορά του πρωθυπουργικού λόγου που λέει ότι αυτά είπαμε, κάναμε τις υποχωρήσεις μας, δώσαμε προτάσεις, τους είπαμε το βασικότερο. Πέστε μας τι θέλετε να κατακτήσουμε σε ποσοστά και σε ποσά και αφήστε να βρούμε τους τρόπους εμείς. Τώρα βλέπετε σήμερα ο Γιούγκερ έκανε τη στροφή και λέει τελικά, λέει ότι... Εκεί όμως ο Γιούγκερ, πέντε μήνες τώρα, δεν έχουμε μάθει επίσημα από την κυβέρνηση τι μας προτείνουν και τι τους προτείνουν συγκεκριμένα. Νομίζω ότι από το Μάρτιο έχει λεχθεί ότι η επιμονή των δανειστών... Να πούν συγκεκριμένα, σε αυτό το θέμα αυτό μας ζητάνε. Εμείς αντιπροτιμούμε αυτό. Μα το δώσαμε στη δημοσιότητα της Σαραντζάτης ήδη, κύριε Κουρή. Δεν έχει ένα γενικό θέμα μας. Γενικότητα. Σαραντζάτης είναι... Όχι γενικότητα, μέχρι και τα μη σιφά περιλάμβανε. Το οποίο εγώ δεν φωνώ ριζικά. Και επίσης, κάνουν εκτιμήσεις σε 200 εκατομμύρια από εκεί, από τηλεοπτικές άδειες, από διαφημίσεις τηλεοπτικές. Αυτά έχουν σημασία, κύριε Κουρή. Ακούστε τα. Εγώ νομίζω είναι οικονομικό το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό. Όπως πολιτικό ήταν η ένταξη από τον Καραμαλή στην Ευρωπαϊκή, στην τότε ΕΟΚ, όπως πολιτική ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει στην ΟΝΕ την Ελλάδα, πολιτική είναι για τώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν δοθεί η λύση, δεν θα δοθεί η λύση. Οι συμπολίτες σας τι λένε στέρα. Κοιτάξτε, εγώ έχω γυρίσει όλε τι πόλει και όλα τα χωριά. Θα σα δω ότι πριν από δύο μήνες μας έλεγαν θα βρείτε λύση, αλλά θα κρατήσει τις κόκκινες γραμμές.
φαίνεται ότι τώρα ο κόσμος υπάρχει μια κόπωση. Τώρα θέλουν αυτό λύση. Όμως, αυτή είναι θέλουν, θέλουν λύση. Αποδέχονται όμως αυτές τις γραμμές τις κόκκινες, τελευταίες που βάζουμε. Ας πούμε τη μείωση των συντάξεων και των μισθών δεν την αποδέχεται κανένας, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε γιατί? Εάν κάνουμε πίσω και σε αυτά, ας πούμε αυτό το εξωπραγματικό, το εξωφρενικό, θα έλεγα κανείς τιμωρητικό χαρακτήρα, η αξίωση των μισθών, 10 μονάδες το ποσοστό ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι δυνατόν να δεχθεί Έλληνας πολίτης? Κατά μίζον λόγο πολιτικός. Δεν είναι δυνατόν να το δεχθεί. Διότι ξέρετε, αν τα δεχτούμε αυτά, δεν διαφοροποιεί τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ από τους προηγούμενους. Και δεν ερμηνεύει και την λαϊκή εντολή. Έγινε μια πολιτική αλλαγή, βρέδερφε. Σκουπέντεν ορίου. Δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολιτική κυριαρχία ενός κράτους. Σας λένε όμως, σας λένε ότι τώρα σας έχουν φορτώσει όντως, και αυτό είναι αλήθεια. Κάθε μέρα που περνάει, σας φορτώνουν και με κάτι παραπάνω. Λένε κάποιοι θα τα βγάλουν αυτά στο τέλος, όπως αυτό που περιγράψατε μόλις τώρα. Ναι, για να μείνουν τα άσχημα. Θα μείνουν όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι πολύ πιο βαριά από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το προεκλογικό. Κατά την, την παροιμία του Χότζα, που στεργοριόταν οι τρεις και έβαλαν τους 15, τους ξανάβαλε και ήταν οι τρεις. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή, με ειλικρίνεια, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, έκανε τις διαπραγματεύσεις. Και σιγά 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 έχει υποχωρήσει από πάρα πολλά θέματα. Έχει φτάσει σε κάποιο όριο το οποίο δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ας πούμε το θέμα των πλεονασμάτων. Χθες ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι εξέφρασε ομόθυμα την πλειοψηφία, μην πω το σύνολο. Τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουρή. Δηλαδή τι, πρωτογενή πλεονάσματα 1% νομίζω είναι η οροφή. Για το 15 το 16. Το 17 θα ανέβει, το 18 θα ανέβει. Αυτό γιατί το λέμε? Αυτό αν συνδυαστεί με την πρόταση για αναπτυξιακό πακέτο, αυτό που λένε το μεγάλο πακέτο, των 27 δις, 30 δις κλπ. Και πρωτογενή πλεονάσματα, αναπτυξιακό πακέτο και τα άλλα τα μέτρα τα οποία λέμε, όχι μισθή, συντάξει κλπ. Και να αφήσουν εμάς να βάλουν τους στόχους και να αφήσουν να βρουν εμείς τα μέσα, τα ισοδύναμα. Να μην καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Διότι αλλιώς δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Θυμάστε ότι είχε γράψει ο κ. Τσίπρας στην Λεμόντα. Πού πάμε, λέει, θα πάμε σε κυβερνήσεις που θα διεκδικούν τη χώρα τους ή θα έχουμε ένα υπηρεπουργό οικονομικό στην Ευρωζώνη που καθορίζει και την τελευταία λεπτομέρεια, π.χ. αν θα έχουμε διευρυμένο ωράριο στα φαρμακεία ή μη συνταγογραφούμε ένα φάρμακα. Έλεος δηλαδή. Είσαι επαρχία, δηλαδή. Τώρα κύριε Πλεύρη, εσείς τι βλέπετε, τι θα κάνουνε? Θα φτάσουν σε μια συμφωνία? Αυτό γιατί μου το ρωτήσατε, η δική μου θέση ποια είναι? Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία και μάλιστα θα καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι ότι αν θέλουν αυτή η χώρα να μην μπει στο σπιράλ που είπε ο συνάδελφος ο Νίκος Μαυραγάνιος του θανάτου. Ναι. Το σπιράλ, ναι. Λιτότητα, ύφεση, λιτότητα, χρέος, όλα αυτά είναι μαζί. Ναι. Αν θέλουν πράγματι να βοηθήσουν τη χώρα για να βγει αυτό το αδιέξοδο, είναι να αποδείξουν τις προτάσεις. Θα περάσετε οι φίλοι σας ομάδες. Εγώ πιστεύω ναι, και πολύ άνετα, κύριε Κουρή. Και πολύ άνετα. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι τους τελευταίους 5 μήνες γίνεται μια διαπραγμάτευση κυρίως για το εσωτερικό. Για το πώς θα σερβιριστεί κάτι, το αν θα λέμε την Τρόικα θεσμούς. Το αν αυτό τελικά που θα ψηφιστεί θα είναι, θα είναι πρόγραμμα ή μνημόνιο. Δηλαδή τώρα αν θεωρείτε ότι αυτό που συζητάμε, αυτά που συζητάμε όλα δεν είναι μνημονιακή νόμη που ενδεχομένως είναι καλύτερη. Θεσμική νόμη είναι τώρα, θεσμική. Δηλαδή με συγχωρείτε, το αν αυξηθεί το ΦΠΑ και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό είναι σωστό, ενώ η ίδια ελληνική κυβέρνηση λέει ότι από αυτό θα κερδίσουμε ένα δισεκατομμύριο, όταν από κάτι παίρνεις παραπάνω. Από πού το παίρνεις? Σίγουρα, όταν από κάτι παίρνεις ένα δις παραπάνω. Είναι το ίδιο. Ένα δις παραπάνω όταν παίρνεις από κάτι που είναι φόρος, σίγουρα δεν το λες αναπτυξιακό αυτό. Σίγουρα το λες ηφαισιακό. Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά τι διαπραγματεύεται? Διαπραγματεύεται αυτό το οποίο το ανέδειξε σε κυβέρνηση, το κομματικό κράτος, το κράτος δηλαδή του Πασόκ ουσιαστικά που μεταναστεύσε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, μην πειραχτεί τίποτα στο δημόσιο τομέα. Απολύτως, δεν συζητάμε τίποτα εκεί πέρα. Φαινομενικά να κάνουμε επαναπροσλήψεις που μπορούμε για να δείξουμε ότι λειτουργεί. Να ξανανοίξουμε την ΕΡΤ. Τώρα είστε δικηγόροι, μην τα λέτε αυτά. Είναι παράνομη απολυμμένη η παρέμβαση. Δεν προσλήφθηκε κανένα άλλο, κύριε Πλεύρη. Η παράνομη αυτή που έκρινε το Συμβούλιο Επικρατεία και ο Άριος Πάγος. Άρα, με αυτά τα οποία θα κρίνει τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος, θα επιστρέψετε και τις συντάξεις στα πρώτου 12. Το πήγαινε αυτό το δικαστήριο, τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αυτό λοιπόν τώρα το πράγμα. Τι λέτε να μην το κάνουμε με το δικαστήριο? Ότι κάνει το ανώτατο δικαστήριο. Είμαστε δικηγόροι, τι λέτε? Υποχρεωτικά. Τότε λοιπόν τι το θέτε? Το ανώτατο δικαστήριο βέβαια δεν μπορεί να κόψει χρήμα, αλλά προφανώς είμαστε υποχρεωμένοι. Λοιπόν, ναι. Αυτό λοιπόν όλο στην πραγματικότητα. Και κοιτάει ο κύριος Τσίπρας πώς θα το σερβίρει στο εσωτερικό του. Χάσαμε 5 μήνες με εγωπαθείς ανθρώπους, όπως είναι ο κύριος Βαρουφάκης, που είναι στα όρια ας πούμε ψυχολογικής αναζήτησης ωρεοπάθειας, εγωπάθειας και όλα αυτά. Χάσαμε χρόνο με εσωτερικές διαβουλεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Και οφείλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που φλερτάρουμε μεταξύ μια συμφωνία, σκληρή συμφωνία. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αυτά τα έχετε ζήσει όμως. Και του Γκρέξιτ. Από τον Αύγουστο. Αυτά τα δύο. Δεν διαπραγματευόταν η κυβέρνηση και δεν μπόρεσε να γίνει μεταξύ συμφωνία. Μεταξύ αυτών. Τα ίδια τραβάκια ναι, σύνδεσαι. Όχι. Εδώ όμως υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ότι η συμφωνία η δική μας δεν μπορούσε να κλείσει. Κατά κύριο λόγο, για ποιο λόγο. Γιατί ουσιαστικά βλέπανε οι εταίροι ότι δεν περνάει. Μα τον Αύγουστο ότι ζήσατε. Δεν περνάει η κυβέρνηση. Βλέπανε ότι η κυβέρνηση είχε χρόνο ζωής 6 μήνες. Δεν περνούσε πρώτα τους μήνες. Δηλαδή πάνω απ' όλα όχι την πατρίδα. Κύριε Γκούρη, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή, ωραία, εμείς κρυθήκαμε. Να μην μιλάμε από εδώ και πέρα. Να μιλάς, αλλά όμως. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι αυτή τη στιγμή στο δημοσιογραφικό περίγυρο γενικώ γίνεται μια σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση. Τι θα κάνετε, τι θα ψηφίσετε, θα κάνετε. Και ένα χάδι. Τώρα. Και ένα χάδι, με συγχωρεί, όχι σε εσάς, λέω γενικώς. Εγώ λέω αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή συζητάμε. Ωραία, να συζητήσουμε. Ότι είναι η ταξίδι του Χότζα. Να συζητήσουμε βάζουμε για τον Αύγουστο-Ιανουάριο ή να συζητήσουμε ότι αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ να σας πω. Εδώ είπατε προηγουμένως για τον Πασόκ, ότι ήρθε ο κύριος Μαυραγάνης και δεν ήθελα να τον διακόψω. Ότι πράγματι. Σε αυτή τη μνημονιακή Ελλάδα με τα πολλά προβλήματα, το τελευταίο τρίμηνο η χώρα είχε τρέξει με τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρωζώνης. Ναι, το τελευταίο τρίμηνο. Ποιος το είπε αυτό? Το λέει αυτό. Πάντως ο και εγώ. Όχι εσύ, το λέει μέσα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πρώτη χώρα. Γεωργίου. Όχι Γεωργίου, με τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Έρχεται τώρα. Είπατε σωστά για την ανεργία, σας ρωτώ. Σε αυτό το πεντάμινο έχουμε αύξηση ή μείωση της ανεργίας που κυβερνάτε εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αύξηση της ανεργίας. Γιατί υπάρχει αύξηση της ανεργίας? Διότι προφανώς όταν πέντε μήνες αυτή τη στιγμή ο οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν έχει σίγουρο το μισθό του και πρέπει να βγάλει λεφτά σε αυτόν εδώ τον τόπο, έρχεται και λέει να δω τι θα γίνει, που το ζούμε όλοι. Το ζείτε εσείς στα μίντια, το ζούμε εμείς στη δικηγορία. Το οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άγχος. Άρα, για να συμφωνήσω σε κάτι, να συμφωνήσω σε κάτι. Και πράγματι αυτό, και μου κάνει εντύπωση που το λέει και ο κύριος Λάπας, γιατί είναι αλήθεια, παρατηρείται στους ψηφοφόρους συνολικά. Κάποια στιγμή έχει έρθει μια κούραση στην ελληνική κοινωνία. Και λέει δεν την αντέχω άλλο αυτή την ανασφάλεια. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Δεν το ζείτε. Δεν την αντέχω άλλο αυτή την κουβέντα. Τέλος πάντων, ελάτε για να μπορέσουμε να δούμε μετά πώς αυτός εδώ ο τόπος, να δούμε και τα αναπτυξιακά και οτιδήποτε και να τα κάνει και καλύτερο σε και ανέργεια. Ακούσα στο κάτω-κάτω. Γιατί και έρχομαι και κλείνω με αυτό. Γιατί πολλές φορές γίνεται κουβέντα με τις τράπεζες. Εγώ θα σας πω τη θέση μου. Εγώ δεν λέω ότι είναι προδοσία, αλλά το συγκρίνω ως εξής. Όχι, θα σας πω εγώ πώς το συγκρίνω, γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες. Πώς άμα γίνεται ένας πόλεμος και κάποιος παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι προδοσία. Είναι η ίδια συμπεριφορά. Όπως για μένα είναι η ίδια συμπεριφορά και των βουλευτών ή των υπουργών που επιλέγουν και τα νόμιμα λεφτά τους που έχουν να τα διατηρούν στο εξωτερικό για να μην τα βάζουν μέσα. Γιατί? Γιατί εμείς που θα ζήσουμε εδώ πέρα και τα παιδιά μας θα ζήσουν εδώ πέρα, είτε στο στρώμα τα έχεις τα χρήματα, είτε οπουδήποτε, άμα καταρρεύσει το σύμπαν, δεν σε σώζει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Άρα ο αγώνας, παρόλο που διαφωνούμε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αγώνας να διαλύσουμε το τραπεζικό σύστημα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να πάμε στην επόμενη μέρα. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Λοιπόν, κύριε Μαυραγάνη, ο μόνος υπουργός που δήλωσε ιδέα για τη Ελλάδα είναι ο κ. Καρδουβάλης. Εγώ σας λέω τα λεφτά που έχουν έξω. Όχι, δηλώσε και ο κ. Μάρδας για τις σπουδές. Το ακούσατε αυτό για τις σπουδές χώρες. Τώρα μην την πούμε σε αυτή την κουβέντα. Νόμιμα είναι όλα. Νόμιμα λέει είναι έξω. Δεν θα κρίνω εγώ τον κ. Τσακαλώτα όταν έχει νόμιμα λεφτά αλλά τα έχει έξω και μου κάνει διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Προφανώς. Αλλά δεν μπορώ να τον κρίνω γιατί δεν τα φέρνει τώρα μέσα. Για να πιστεί, γιατί άμα δει κάποιο τον Τζακαλώτο και τον Βαρουφάκη να φέρουν τα λεφτά μέσα, γιατί άμα καταρρεύσει το σύμπαν, ένα θα πάει στο εξωτερικό, άλλο θα πάει στο Τέξας. Άμα δουν να φέρουν τα λεφτά του μέσα, είναι ένα καλό μήνυμα, δεν είναι? Εγώ δεν ξέρω για λεφτά του Βαρουφάκη. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι αυτό εδώ πέρα το πεντάμινο που περάσαμε είναι ένα δύσκολο πεντάμινο. Κανείς δεν το αρνείται. Είπατε και μόνο για την ενεργία, την οποία μιλούσατε. Ασφαλώς. Αλλά είπατε ότι έχουμε ένα στόχο. Υπάρχει ένα στόχο. Αυτός ο στόχος λοιπόν, ο στρατηγικός στόχος, είναι για να μας κάνει βιώσιμους. Δεν ήμασταν βιώσιμοι. Ήταν πολύ μεγάλο και νομικό λάθος, αν θέλετε, του Αντώνη του Σαμαρά, που έλεγε μαζί με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, ως μία ομάδα, με μία φωνή, ότι το χρέος τάχα μου είναι βιώσιμο. Αυτό δηλαδή που και ο τελευταίος οικονομολόγος το γνώριζε. Ότι δεν είναι βιώσιμο, αυτός έλεγε ότι είναι. Ξέρετε όμως, αυτό έχει μια ένωμη συνέπεια.
Δύο είναι οι τρόποι να πολεμήσεις την αναδιάρθρωση του χρέους. Το επονίδιστον και το επαχθές. Το ένα από τα δύο, ο κύριος Σαμαράς προσπάθησε να το ακυρώσει. Πάμε τώρα στην ουσία. Ούτε λέτε πάντως για επονίδιστο και επαχθές τώρα. Βεβαίως και το βεβαίως και ΣΥΡΙΖΑ δεν λέτε. Βεβαίως και το λέμε, γι' αυτό και μαχόμαστε για την αναδιάρθρωση. Βεβαίως όχι, άλλο αναδιάρθρωση, άλλο επονίδιστο και επαχθές. Βεβαίως και το λέμε, δεν έχετε παρακολουθήσει ίσως την επιτροπή. Από το ΣΥΡΙΖΑ πουθενά δεν έχω ακούσει. Ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω ακούσει πουθενά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εγώ σας λέω είναι το εξής. Ότι τούτη την ώρα υπάρχουν και θετικές εξελίξεις. Ποιες είναι αυτές, να τις αποκωδικοποιήσουμε. Η κυριότερη θετική εξέλιξη είναι του Φάιμαν. Ο Βέρναρ Φάιμαν, που είναι ο καγκελάριος ο Αυστριακός, που είναι στην αυλή της Μέρκελ, πριν από 5 μέρες έκανε μία δήλωση και πρόταση. Και είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας αν δεν αναβάλουμε την καταβολή όλων των δόσεων για 5 τουλάχιστον χρόνια. Για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί. Ο κύριος αυτός είναι και σήμερα είναι εδώ. Σήμερα είναι εδώ. Ναι. Και επανέλαβε τις δηλώσεις. Είδε τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο. Και επανέλαβε τις δηλώσεις. Και μάλιστα θα αναλάβει, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, μεσολαβητικό ρόλο, πρωτοβουλία, η οποία είναι γνώση της κυρίας Μέρκελ και νομίζω εγώ από τον Πρωθυπουργό. Ξέρετε, κύριε Ξενάκη, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ναι. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Το λέγαμε και εμείς ανεξάρτητοι Έλληνες προεκλογικά, το έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν δεν υπάρξει πίστοση χρόνου να μπορέσει αυτή η οικονομία η ελληνική καθημαγμένη τα τελευταία 5 χρόνια ιδιαίτερα να αναπτυχθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να ορθοποδήσουμε ποτέ. Και αυτό είναι συμφέρον και των δανειστών των ίδιων. Εκτός αν δεν θέλουν να πάρουν τα χρήματά τους. Γιατί ξέρετε, από μια καθημαγμένη οικονομία, ευρισκόμενη σε ένα σπιράλ θανάτου, μόνο χρήματα δεν πρόκειται να πάρουν. Είναι προφανές ότι ο μέσος εχέφρον κυβερνήτης, και τέτοιος είναι και ο Τσίπρας και ο Καμένος, δεν πρόκειται ποτέ να προτιμήσουν τις εξωτερικές ανάγκες, τις εσωτερικές αποτυχίες. Ξέρετε όμως, σας λέει πολλοί κόσμος. Ναι. Δεν το ξέρετε, θα σας το πω εγώ, ότι τι με νοιάζει εμένα, τι θα συμβεί στους άλλους, αν εγώ πρόκειται να πεθάνω. Ποιους δηλαδή... άλλους, εμείς είμαστε οι άλλοι. Εμείς είμαστε οι άλλοι. Όχι, όχι. Επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, κύριε Μαυραγάνη, ότι η ζημιά η οποία θα υποστούν θα είναι πολύ μεγάλη και εκείνη. 24,6 τρισεκατομμύρια διαστόματος του Υπουργού Οικονομικών και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 24,6 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια δολάρια. Δολάρια. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνοι, εντάξει, ναι. Παγκόσμια τράπεζα το λέω, δεν το λέω. Η κριτική που δέχεστε είναι ότι τι μας νοιάζει εμάς, τι θα συμβούν στους άλλους, αν πρόκειται να μην υπάρχουν. Νοιάζουν εκείνους που κάνουν διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ να ακούμε τις ακραίες φωνές, είναι στο παιχνίδι των διαπραγματεύσεων. Άρα λέτε λοιπόν, είστε υπέρ της άποψης και εσείς φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος χρόνος. Εγώ δεν θα σας βάλω χρονικό σημείο. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν θα σας βάλω χρονικό σημείο, γιατί δεν το γνωρίζω το χρονικό σημείο. Μπορεί να είναι πολύ σύντομο, μπορεί να είναι και λίγο πιο πετά. Εκείνο που σας λέω είναι ότι σίγουρα θα καταλήξουμε σε μία συμφωνία, η οποία κατά την άποψή μου θα έχει και τους τρεις στόχους. Και θα έχει και ανάπτυξη η συμφωνία αυτή. Αλλιώς δεν γίνεται. Να το ξέρετε. Καλά, αλλιώς το ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Ανάπτυξη υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, μόνο εδώ δεν υπάρχει. Και επί Νέα Δημοκρατία το λέγανε αυτό ασταμάτητα και επικαλούνται και μακροοικονομικά μεγέθη. Μα ένα τρίζε μοιράζει ο τρισε. Άμα μπούμε σε πρόγραμμα θα πάρουμε και εμεί. Μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία δείχνουν θετικά, όποιο ξέρει οικονομικά τα μακροοικονομικά, όμω η οικονομία, η καθημερινότητα ήταν απελπισία για όλο τον κόσμο. Αυτό θέλω να πω έτσι. Και έτσι συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, έτσι. Και από τον Ιούνιο έχουμε να πάρουμε. Από τον Αύγουστο έχουμε να πάρουμε χρήματα. Από τον και με τι χρήματα ζει το κράτος. Με τα έσοδα τα δικά μας. Με ποια έσοδα. Με ποια έσοδα. Με αυτά. Άρα με τα χρήματα που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και με αυτά που λέει τώρα εφορολογούμενοι. Το χρονικό διάστημα με τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει δεν έχουμε σπράξει χρήματα. Αυτά που λέει τώρα εφορολογούμενοι. Ένα δισεκατομμύριο τουλάχιστον. Συγγνώμη, δεν πληρώνω. Και πόσα έχετε πληρώσει. Έχετε πληρώσει αυτή τη στιγμή μόνο οι πληρωμές που έχετε κάνει, είναι πολύ περισσότερο. Μα είναι και οι έμεσοι φόροι που εισπράττονται. Εισπράττονται λοιπόν, ΦΠΑ. Παρακαλώ. Και το ΦΠΑ που εισπράττονται. Στον κύριο Γιαννόπουλο. Στον κύριο Γιαννόπουλο. Παρακαλώ. Η ιδιότητα τι λέει ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι θα πούμε και μερικά στοιχεία για ένα σύγχρονο πρόβλημα που έχουμε τεράστιο. Το θέμα των προσφύγων, το θέμα των μεταναστών. Και βλέπω ότι το ξεπερνάμε. Δεν ξεπερνάμε. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Οι Ευρωπαίοι το ξεπερνάνε. Εμείς το ζούμε. Και η Ευρώπη γενικότερα, αλλά εμείς μιλάμε ως Έλληνες. Η Ιταλία και η Ελλάδα και το έχουμε ένα τεράστιο μήκος συνόρων που ξεκινάει από τον Εύρο και φτάνει στη Γάβδο. Ενώ κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης δεν έχει τέτοιο εκτεταμένο μέτωπο. Οι Ιταλοί έχουν μόνο τη Νότιο Ιταλία, ένα μικρό κομμάτι, αλλά για φανταστείτε εμείς τι υποδομές πρέπει να έχουμε από τον Εύρο, όπως είπα, μέχρι τη Γάβδο. Γιατί κλείνουν τα μάτια τα αφεντικά. Γιατί Frontex δεν είναι εδώ. Τι κάνει, τίποτα κάνει, απλώς καταγράφει η θέση.
Μόλις μπαίνει μέσα, του παίρνει τα στοιχεία του. Δεν αποτρέπει. Και μας δίνει και 8 ευρώ ημερησίως για κάθε. Έχουμε γίνει καταγραφής όλων αυτών των θεμάτων. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι που μέσω της εκπομπής σας να περάσω ένα μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Είναι καθαρό επιστημονικό ή ιατρικό. Αυτό που κάποιοι ανόητοι θα έλεγα, άκρητα λένε και πιστεύω όχι από υστεροβουλία, αλλά πιθανόν από αγνωσία, να λένε ότι πρόκειται περί μιας υγειονομικής βόμβας που έρχονται οι μετανάστες αυτοί, οι πρόσφυγες και τα λοιπά, όπως θέλετε πείτε τους. Τους λέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να φοβόνται, δεν πρέπει να έχουν κάποιο φοβικό ιατρικό σύνδρομο, διότι δεν είναι νοσούντες όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως, επειδή προέρχονται από περιοχές όπου ενδυμούν κάποια λοιμώδη νοσήματα, μπορούν να φέρουν κάποια προβλήματα. Ελονοσία δηλαδή και φυματίωση, αυτό που μας ενδιαφέρει. Έχουν εντοπιστεί κάποια κρούσματα. Εγώ επειδή έχω γυρίσει σχεδόν σε όλα τα μέρη εισόδου, δεν έχω πάει στη Λέρο και στη Σάμο. Πρόκειται να πάω τώρα αυτές τις μέρες. Στη Λέρο και στη Σίμη κάτω δεν έχω πάει. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Δεν έχουμε καμία καταγραφή κάποιου τέτοιου περιστατικού. Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς τους πρόσφυγες και μάλιστα έχουμε βγάλει και ένα έντυπο. Περιστατικό θα ήταν. Έχουμε ένα έντυπο το οποίο είναι σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και αραβικά, που τους λέμε στους ανθρώπους αυτούς ότι αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε αυτό είναι ένα παρατεταμένο εμπείρετο, είτε είναι ένα οξυκυλιακό άλογος, είτε είναι κάποιος κινησμός κτλ., θα απευθυνθείτε άφοβα στους υγειονομικούς μας σταθμούς, γιατί είχε περάσει το μήνυμα ότι όποιος πάει στα νοσοκομεία, κάποιος υπουργός το είχε βγάλει αυτό, να το καταγγέλουν οι γιατροί, φανταστείτε. Δεν γίνεται έλεγχος την ώρα που φτάνει στην ξηρά. Γίνεται έλεγχος, γίνεται έλεγχος στις πύλες εισόδου, γίνεται ένα τριάζ που λέμε, που κατηγοριοποιούμε. Μετά αυτοί μπαίνουν στο επίπεδο της ταυτοποίησης, ποιοι είναι, από πού είναι, τι έχουν, τι δεν έχουν. Είναι το θέμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που κάνει την καταγραφή. Υπάρχουν πύλες εισόδου που γίνεται η καταγραφή γρήγορα και διακινούνται οι συνάνθρωποι μας αυτοί. Υπάρχουν όμως περιοχές όπως η Κώσε, παραδείγματι, που αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, που καθυστερούν στην καταγραφή των στοιχείων. Υπάρχει μέσω όρο ημερών παραμονής εκεί, στην ΚΟ, κάπου 17-20 μέρες. Και γι' αυτό παρουσιάζονται. Και στη συνέχεια αυτό ο κόσμο τι γίνεται. Και στη Μυτιλήνη έχει πρόβλημα. Η Μυτιλήνη έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί κάθε μέρα καταφθάνουν γύρω στα 500 άτομα. Αλλά αναχωρούν 200 με 300 άτομα, έρχονται με τα πλοία, έρχονται. Υπάρχει όμως, όπως ξέρετε, και ένα μεγάλο, φτάνουν στον Πειραιά και μετά διαχέονται σε όλη την Ελλάδα. Και θα σας έλεγα και το εξής, ότι πάρα πολλά άτομα έχουν καταφύγει στα βόρεια σύνορά μας απάνω και ιδιαίτερα στην περιοχή του Κυρκής και προσπαθούν, έχουν φύγει πάρα πολύ και πάνε για την κεντρώα Ευρώπη. Δεν ενδιαφέρονται τόσο για την Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα και η Ιταλία ως χώρος τόπος παραμονής, αλλά ως τόπος που να διακινηθούν προς την Ευρώπη. Και θα ήθελα να πω το εξής, που έχει το ανθρωπιστικό στοιχείο και πρέπει να το προσέξουμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως συζήτησα προχθές με τον επίτροπό μας, τον κύριο Αβραμόπουλο, γύρω στα 2.500 παιδιά, όχι στην Ελλάδα, που υπάρχουν στην Ευρώπη, τα οποία δεν έχουν γονείς. Οι γονείς σκοτώθηκαν, χάθηκαν, δεν υπάρχουν γονείς. Αυτά τα 2.500 παιδιά πρέπει κάτι να γίνουν. Πού θα πάνε? Θα στρατονιστούν, θα πάνε σε στρατόπεδα, θα πάνε σε οποιασδήποτε τέτοιες δομές. Και ηλικίες είναι από ηλικίες. Παιδάκια, αγόρια, κορίτσια. Είναι, εγώ έχω με πάρα πολλά παιδιά. Γι' αυτό έλεγα και είπα στον Επίτροπο ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς μπορούν να γίνουν ανάδοχες οικογένειες αν βρεθούν οι γονείς, που δεν πρόκειται να βρεθούν, διότι έχουν σκοτωθεί οι γονείς, δεν υπάρχουν γονείς, αλλά μπορεί να βρεθούν συγγενικά πρόσωπα κάποια στιγμή να θελήσουν να πάνε. Όταν έγινε ο πόλεμος στη Σερβία, ξέρετε, πάρα πολλά παιδιά
ελληνικές οικογένειες τα είχαν πάρει υπό τη μορφή της αναδοχής. Άρα λοιπόν και εδώ στην Ελλάδα κάποια παιδάκια που θα το δούμε αυτό με τον Επίτροπο, πώς μπορεί να γίνει τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν μια θαλπορή, μια οικογενειακή έτσι σχέση αναδοχής. Λοιπόν, μπορεί να απευθυνθούν. Δεν έχει ξεκινήσει κάτι. Εμένα είδαν δικιά μου ιδέα, την οποία την έδωσα στον κύριο Αβραμόπουλο και αρχίζει η διαδικασία αυτή, όπως έγινε παλιά, όπως σας είπα, στον πόλεμο της Σερβίας. Αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε για υγειονομική βόμβα. Αυτό που πρέπει να μας φοβίζει όμως είναι ότι αν οι συνθήκες διαβιώσεως των ανθρώπων αυτών μέσα στην Ελλάδα θα δημιουργήσουν υγειονομικά βομβίδια. Άρα λοιπόν αυτό μας ενδιαφέρει, γι' αυτό και γίνεται η μεγάλη έτσι, προστασία στη διαπραγμάτευση που γίνεται. Αλλά είναι και τα χρήματα. Είναι εκεί τώρα στην Ευρώπη. Είναι και τα χρήματα. Και ξέρετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ποσό κάπου 90 εκατομμύριων που δεν κινήθηκε καθόλου από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν κάποιες στρεβλές έτσι καταστάσεις που δεν μπόρεσαν τα τρία συναρμόδια υπουργεία να μοιράσουν τα χρήματα αυτά. Υπάρχουν τα χρήματα. Και αυτή τη στιγμή εμείς αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι χρειάζεται ολόκληρη διαχείριση λοιπόν όλου αυτού του θέματος. Δεν είναι μια απλή υπόθεση και ιδιαίτερα την περίοδο τώρα που διανύουμε και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα. Διαβάζω εδώ, κύριε Λάπα, τον κύριο Γεωργιάδη που έχει κάνει μια ανάρτηση πριν από 2 λεπτά και λέει: ο Αλέξης κατάφερε να μας κάνει Βενεζουέλα. Μαζί σπάσαμε τις 4.300 μονάδες βάση στα spreads. Μπράβο, Αλέξη. Θέλετε κάτι ένα σχόλιο? Τον κύριο Γεωργιάδη θα έλεγα ας περιμένει πρώτα τη συμφωνία, ναι, να τη δει, να περιμένει να δει κάποια αποτελέσματα και μετά να κάνει κρίση. Για γιατί τα σπρέτ στην Ιταλία, ξέρετε πόσο πήγαν. Εγώ σας λέω τώρα πόσο είναι αυτή τη στιγμή. Στην Ιταλία σήμερα, ξέρετε πόσο πήγαν τα σπρέτ. Το υψηλότερο της πενταετίας στην Ιταλία. Εγώ σας λέω πόσο έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω σήμερα πόσο πήγαν τα σπρέτ στην Ιταλία. Χάρτη παγκοσμίου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως, εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής, για να κλείνω εγώ, μια και είμαι από την πλευρά της πλειοψηφίας. Εκείνο να σας πω ότι εμείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουμε θετικά και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε στιγμή όλη την πορεία της διαπραγμάτευσης, ιδίως όταν από τη στιγμή που ανέλαβε προσωπικά ο Πρωθυπουργός, τον στηρίζουμε. Θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή αυτή που έχει αναλάβει. Του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Και πιστεύουμε ότι επειδή είναι ψύχρεμος άνθρωπος, συνετός, επιεικής και μετριοπαθής, αλλά και αποφασιστικός, νομίζω ότι θα οδηγηθεί μαζί με την κοινωνική ομάδα σε μια συμφωνία που θα είναι προς όφελος της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Λοιπόν, υπάρχει οριστικό σχέδιο. Υπάρχει. Υπάρχει, το ξέρετε. Σε λέω ότι υπάρχει, φτάνει εκεί τίποτα. Λοιπόν, μένει να το δούμε. Φορολογικές δηλώσεις, μάλλον υπάρχει πληροφορία ότι θα παραταθούν μέχρι 27 Ιουλίου. Λοιπόν, για να μην σα πάρουν το λαιμό μας, έτσι. Όχι, αυτή είναι η πληροφορία. Από καλή πηγή. Η οποία είναι προφανώς καλή πηγή. Η λογική λέει ότι δεν προλαβαίνουμε 30 Ιουλίου. Όχι μόνο γιατί και το τάξη net πάλι έχει προβλήματα. Ξέρω σίγουρα. Η λογική λέει ότι δεν θα προλάβουμε. Η πληροφορία είναι. Δεν είναι. Είναι εκεί φταίει η δική μας κυβέρνηση και σε αυτό. Το λένε, και εσείς το κάνετε στην Ελλάδα. Ναι, λέω φταίει όμως και για αυτή και για τώρα φταίει. Δεν είπαμε τίποτα. Λέω μήπως. Γιατί τότε κάποιοι μας κατηγορούσαν. Κρασά. Γιατί τώρα τι λέμε, το ίδιο λέμε. Θα κρασάρει το τάξη net. Μας κατηγορούν γιατί δεν μας κατηγορούσαν. Γιατί δεν κάναμε τις δόσεις. Γιατί δεν κάναμε τις δόσεις. Σε ίσω να είχαν πληρώσει κάποια λουκέτα. Κάναμε τις 100. Δεν ήταν, όχι. Μιλάμε για τους μεγάλους. Όχι, όχι, όχι. Κύριε Πλεύρη, μπορείτε να πείτε ένα. Για 100 και σα είπε. Γιατί για εσά 37.000 πολίτες και εδώ έφτασε ένα εκατομμύριο. Γιατί βάλατε πάρα πολλούς που είχαν πάνω από ένα εκατομμύριο. Στο ένα εκατομμύριο, εκατομμύριο φιλετών ήταν μεγάλο. Στο ένα εκατομμύριο φιλετών ήταν μεγάλο. Λοιπόν, όχι, για αυτό που είπε Παράση είναι 6.300. Και έχουν μπει μόνο 123. Και καλώς κάνανε. Και σήμερα κύριε Κουλή, σήμερα κύριε Ξενάκη, από σήμερα λειτουργεί. Τον ένα τον ξέρουμε. Από σήμερα λειτουργεί και η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη ΔΕΗ σε 60 δόσεις. Με το μισό προκαταβολή και 60 δόσεις. Βέβαια, έχει λίγο, σκεφτείτε έχει πόσο λίγο υψηλό τόκο, 5,5%. Να ξέρετε πάνω, σκεφτείτε πόσοι μπαίνανε που μπορούσαν να είχαν πληρώσει και άπευθε. Δεν το είπα, πάντα υπάρχει αυτό. Και ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θα να ξέρετε γιατί, και συγγνώμη για τα θερμά, αλλά υπάρχει η κριτική που γινόταν στις δόσεις της άλλης πλευράς της Τρόικα τότε ήταν ότι μπαίνουν και πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Θα σου θυμίσω μου ότι πήρε κυβέρνηση πίσω νόμο που είχε ψηφίσει με τις 60 δόσεις. Κάτσα να δούμε πώς θα τελειώσει. Φαντάζομαι ότι η Τρόικα, όταν έβαζε όλα αυτά τα εμπόδια στο τέλος του περασμένου χρόνου και στην κυβέρνηση Σαμαρά, για να τα λέμε όλα έτσι, για να περάσει μια συμφωνία,
ίσως δεν περίμενε αυτό το οποίο θα έβρισκε μπροστά της στους επόμενους μήνες από τους που ακολούθησαν μέχρι τώρα. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν. Μα η Τρόικα πήρε πάρα πολλά μέτρα με την καθοδήγηση κάποιων ντόπιων. Δεν είδατε τι έγινε με την Ιεραλιοτήτα. Πάντως τα μη συμφά στα σούπερ μάρκετ η Νέα Δημοκρατία δεν τα πήγε. Για να ξεκαθαρίσουμε τα μη συμφά στα σούπερ μάρκετ που λέτε, η Νέα Δημοκρατία δεν τα πήγε. Υπήρχε στην εργαλειοθήκη του Χατζηδάκη. Ας εργαλειοθήκη. Αυτό που ψηφίστηκε η απελευθέρωση της τιμής τους. Όχι, όχι, και υπήρχε συμφωνία. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μη συμφά ο ΣΥΡΙΖΑ σας. Να είστε καλά. Και τους τέσσερις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Λουράντος. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον αγκαλιάσαμε λοιπόν. Τον αγκαλιάσαμε στήριζε ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Λουράντος. Αυτός μετάνιωσε. Τώρα ναι. Αυτός μετάνιωσε. Και μάλιστα υπήρξε θέμα στην Δημοκρατία. Θα υπάρξει λύση για τα μη συμφά. Αυτός μετάνιωσε. Για άνθρωποι και καθημερινοί. Ο κ. Λουράντος. Αυτός μετάνιωσε. Επειδή τέθηκε για τα μη συμφά, ο κ. Λουράντος πήρε διαβεβαίωση γιατί το χειρίζεται κατ' οχήμα. Μαζί 47 σελίδες τάχετε. Τα μη συμφά, κύριε Πλεύρη, τάχετε 47. Στην ΕΠΕΚ Υγείας. Ότι δεν υπάρχει, θα αντιμετωπίσει. Άρα λέγατε λέτε ψέματα στις 47 σελίδες. Λοιπόν, κύριοι, παρακαλώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν μαζί μας. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Ο κόσμος συμπλατεί στην έκθεση του κ. Γιαννόπουλου. Για τα, παιδιά... Για τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή ορφανά. Εντάξει, είναι και δύσκολες συνθήκες βέβαια αυτή την περίοδο, αλλά μακάρι να αποκριθούν. Θα θέλανε να έχουν την αναδοχή τέτοιων μικρών παιδιών. Γιατί εγώ ήρθα κοντά στα παιδάκια αυτά, δεν μπορείτε να φανταστείτε την τραγικότητα και την αγωνία του βλέμματος αυτών των παιδιών που δεν ξέρουν ούτε πατέρα ούτε μάνα. Χάθηκαν. Και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά μαζί μας ο κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος, Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί για τη Νέα Δημοκρατία δεν είπαμε τίποτα με τον κ. Πλεύρη, αλλά προέχουν άλλα πράγματα. Αλλά με τον κ. Μπαλτάκο νομίζω ότι έχουμε δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Με βάση να λέω για το Στουρνάρα, τι θα λέγε για τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για το Στουρνάρα και ο κ. Μπαλτάκος. Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε να διαβάσουμε για δικά σας μηνύματα.